2 ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης θα σας δώσουμε την εκτίμησή μας για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, έχοντας λάβει υπόψη μας περίπου 3.700 εκλογικά τμήματα, από τα οποία λάβαμε αποτέλεσμα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης. Θα θέλαμε να πούμε ότι τα τμήματα αυτά απαρτίζουν περίπου το 18% του συνόλου των εκλογικών τμήματων της επικράτειας. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το Μάιο του 2006 και ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 4%. Από ό,τι φαίνεται με τα μέχρι στιγμής λοιπόν αποτελέσματα και με την ασφαλή εκτίμηση, η επόμενη Βουλή θα είναι επτακομματική και θα την απαρτίζουν τα ίδια 7 κόμματα που είχαμε και στη Βουλή της 6ης Μαΐου. Δεν εντοπίζουμε σημαντικές ανατροπές στην κατάταξη των κομμάτων. Εντοπίζουμε όμως σημαντική αύξηση στα 2 πρώτα κόμματα, την οποία θα σας πω αναλυτικά στη συνέχεια. Και συγκεκριμένα, και παρακαλώ αν θέλουμε να ανοίξουμε και την κάρτα αυτή τη στιγμή της εκτίμησης, έχουν λάβει Νέα Δημοκρατία 29,53%, 128 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 27,12%, 72 έδρες. ΠΑΣΟΚ 12,25%, 33 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,56%, 20 έδρες. Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή 6,95%, 18 έδρες. Δημοκρατική Αριστερά 6,23%, 17 έδρες. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,49%, 12 έδρες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν κόμματα που να βρίσκονται κοντά στην περιοχή του 3%, άρα δεν αναμένουμε ανατροπή στην κατάταξη, ούτε αναμένουμε να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο άλλα κόμματα πέραν των 7 που σας ανέφερα ήδη.